Κύριε Δελικό, στα όφη πήρε ένα σετ από τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν μπόρεσε να πάρει κάτι περισσότερο. Αλλά νομίζω ότι η εμφάνιση, εσείς θα μας τα πείτε βέβαια, ήταν αρκετά καλή. Κοιτάξτε, είπαμε ότι στις ομάδες τις τέσσερις πρώτες πρέπει να είναι σε κακή μέρα η ομάδα από την πρώτη τετράδα και εμείς στην καλύτερη μας μέρα. Ξεκίνησε το παιχνίδι με πολλούς φάους στο πρώτο σετ. Αν δεν απατώμε ήταν 6 και ήταν κάποια δυνατά σέρβις, σίγουρα του Ράπτη ήταν σέρβις για το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο, αλλά κάναμε λάθη και σε πολλά άλλα που ήταν μέτρια σέρβις. Αυτό ήταν πρωτοφανές για μας, γιατί σχετικά στην υποδοχή είμαστε καλοί. Στο φιλέ πάνω δεν χαλάσαμε, δεν κάναμε σέρβις εμείς, ο ΠΑΟΚ έκανε σέρβις. Στο μπλοκ πάνω στο φιλέ ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ πιο πάνω. Οι δυνατότητες του ΠΑΟΚ πάνω στο φιλέ είναι πολύ μεγαλύτερες από τις δικές μας. Και αυτό φάνηκε στα δύο πρώτα σετ. Στο δεύτερο, ένα ξέσπασμα στο μπλοκ άμυνα και στο Σουκούκου το σέρβις. Μας έδωσε το σετ, αλλά δεν μπορούσαμε να αντιδράσουμε περισσότερο. Ο ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ σοβαρός. Έπαιξε σε όλους τους τομείς πάρα πολύ καλά. Έχει πολύ καλή ομάδα. Η χημεία του ΠΑΟΚ φέτος είναι πάρα πολύ καλή. Του λείπει και ο Γιώνα. Βέβαια, ο Σωτηρίου κάτι δίνει, κάτι παίρνει. Ο Γιώνα είναι καλύτερο στην άμυνα, στην επίθεση είναι περίπου το ίδιο, αλλά ο Σωτηρίου είναι πολύ καλό μπλοκέρ. Και δεν άλλαξε πολύ. Κάλυψαν πάρα πολύ καλά το Ράπτη στην υποδοχή. Θεωρώ ότι νομίζω ότι ήταν πολύ καλό ο ΠΑΟΚ. Όχι κακή εμείς. Μας έκανε να δείχνουμε κακή σε κάποια σημεία του μάτς. Μείνατε ευχαριστημένος από τα δικά σας τα παιδιά? Έμεινα ευχαριστημένος από κάποια χτυπήματα του Σικούγκου. Ο διαγώνης βελτιώνεται. Θέλω να δω και τον Τζάρβις την επόμενη εβδομάδα. Ο Αμπράουτε σε ανεκτά επίπεδα. Νομίζω ότι ανεβαίνει. Είδα κάποια πράγματα όσον αφορά την επίθεση. Σίγουρα θέλουμε δουλειά στο σέρβις από κάποιους παίκτες, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο το σέρβις και δεν απειλούμε καθόλου. Επόμενο παιχνίδι στο Μίλωνα, με μια ομάδα που δείχνει φέτος πολύ ανταγωνιστική. Ναι, ο Μίλωνας κέρδισε και τον Παναθηναϊκό. Παίζουν πάρα πολύ οργανωμένα. Έχει καλούς παίκτες και παίκτες εκνοδοσμένης αξίας και ελπιδοφόρους παίκτες. Και το γήπεδο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σίγουρα είναι πάρα πολύ καλή ομάδα και θα προσπαθήσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και αν μπορέσουμε να πάρουμε και κάτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.